Ξέρετε ότι πολλές φορές στην επικαιρότητα κυριαρχούν άλλα θέματα. Δικαίως δεν λέω αδικώς. Έτσι, ναι, δεν, και περάνε σε δεύτερη μοίρα θέματα τα οποία επηρεάζουν πράγματι τις ζωές των πολιτών. Δηλαδή, το προηγούμενο τρίμηνο, αν ανατρέξει κάποιος στην επικαιρότητα το τι ήταν τα βασικά θέματα, ποια ήταν. Ήταν πυρκαγιές, πλημμύρες, αλίμονο να μην είναι, έτσι δεν σε καμιά περίπτωση να τα υποβαθμίσω. Ήταν οι δημοτικές εκλογές, ήταν οι Κροάτες και η επιδρομή που έγινε. Δικαίως. Απολύτως. Μα κανένα από τα θέματα δεν είπε ότι αδίκως ήταν έτσι στην επικαιρότητα. Όμως παράλληλα με αυτά έχουν γίνει και μια σειρά από άλλα πράγματα. Ενώ πέρα από την ψήφιση του οικονομικού προγράμματος, έχουμε το νομοσχέδιο σχετικά με τις διοικήσεις στο δημόσιο που αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Είχε μια σειρά από ζητήματα που είχαν να κάνουν με την υγεία, είτε με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, είτε με τα φάρμακα στο σπιτιά, 120.000 χρονίως πάσχοντες κλπ. Έτσι και σήμερα. Και τα ζητήματα που αφορούν στην αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, που είναι ένα θέμα και δικαιοσύνης, ένα, αλλά και εξασφάλισης πόρων, προκειμένου να κατευθυνθούν σε κοινωνικές δράσεις. Έτσι, γιατί τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στον κρατικό κορβανά πηγαίνουν κάπου. Αναζητούνται συνεχώς χρήματα προκειμένου να στηρίξουμε κοινωνικές δράσεις και το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι και προεκλογικά έχει απασχολήσει, αλλά και στη συνέχεια είναι ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία όταν βλέπεις κάποιους να πληρώνουν, κάποιους να μην, να μην πληρώνουν. Έτσι. Παράλληλα, γίνεται και με τους επαγγελματίες. Για την άνοια, για το Αλσχάιμερ, αυτά τα οποία συζητούνται σήμερα, επίσης αφορούν πάρα πολύ, πολύ κόσμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης σε πρώτη προτεραιότητα και η τετραετία, αν θέλετε, αν μπορούσαμε να πούμε ότι σηματοδοτείται από αυτό που λέμε πολυεπίπεδος εξυγχρονισμός, αυτός πρέπει να φαίνεται στη ζωή των πολιτών. Δεν είναι ένα σύνθημα κενό, πρέπει να φαίνεται στα λεωφορεία, πρέπει να φαίνεται στην ασφάλεια.